Η καλύβα στο νησί χθες ή προχθές νομίζω κατεδαφίστηκε, ήταν από τις τελευταίες που κατεδαφίστηκαν. Να τον καλημερίσω. Κύριε Λιαπάκη, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροάτες σας. Θα περιοριστώ μόνο, κυρία Τσακαράκη, στην ανάγκη που νιώθω σαν άνθρωπος να ευχαριστήσω τα παιδιά της ελληνικής αστυνομίας, του αστυνομικού τμήματος Ιερά Πέτρας, και για τον τρόπο που λειτουργήσαν στην απόπειρα που έκανα, με εθνιδίασαν. Προφανώς τους ευχαριστώ γιατί με έσωσαν τη ζωή, αλλά θέλω να τους ευχαριστήσω περισσότερο που απεγκλωβίστηκαν από την στολή των σωμάτων ασφαλείας. Έβγαλαν ένα φοβερά ανθρώπινο πρόσωπο που εγώ δεν το φανταζόμουν ότι πίσω από μία στολή με αυστηρό χρέμα τόση ανθρωπιά. Δεν μιλάω μόνο κατά την παραμονή μου στο αστυνομικό τμήμα, αλλά αισθάνθηκα τόσο πολύ την ανθρωπιά τους και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου στα παιδιά τα οποία έκανα τη μεταγωγή μου από το αστυνομικό τμήμα στην ψυχιατρική κλινική του Πεπαγνή, που προσπαθούσαν με χίλιους τρόπους να με προσεγγίσουν ανθρώπινα και να μου ανατρέψουν τη σκέψη που είχα για το απονενοημένο, ας το πούμε. Την ανάγκη αισθάνομαι. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τα παιδιά της δασικής υπηρεσίας, γιατί με παρέμβασή τους μου έσωσαν τουλάχιστον τα πράγματα αξίας. Που ήταν μέσα στην καλύβα. Μέσα, δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει από εκεί πέρα που φύγαν τα παιδιά, αλλά τους ευχαριστώ. Αυτό ήθελα να πω. Και ας προσέξουν, δεν θα πω περισσότερα, μόνο τους παρακαλώ τον εργολάβο να μην τολμήσει να αφήσει τα σκουπίδια μέσα ή να τα κάψει στη χρυσή. Εγώ μπορώ σαν το λαγό μέσα σε ένα σκήνο, δεν θα κάνω καλύβα, θα μένω σαν το λαγό μέσα σε ένα σκήνο, αλλά δεν θα τους επιτρέψω να τα κρύψουν μέσα στο δάσος ή να τα κάψουν στη χρυσή. Μάλιστα. Ας βρούνε τον τρόπο να τα βγάλουν έξω. Αυτό είναι και το πλάνο για την επόμενη μέρα. Όχι, το πλάνο είναι ότι θα γυρίσει πίσω στη χρυσή. Θα γυρίσω στη και δεν θα μένει σε σκηνή, θα μένει. Θα μένω στο σκηνό μέσα. Μένα δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Να. Λοιπόν. Κατανοούμε αυτή την, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, η αιμονή σας με τη χρυσή. Εξάλλου ζείτε εκεί πόσα χρόνια τώρα, κύριε Λιαπάκη? Από το 1996. Μάλιστα. Ναι, τι να πω τώρα. Την κατανοούμε πάντως αυτή την αγάπη που δείχνετε για τη χρυσή. Και ελπίζω κάποια στιγμή να υπάρξει τέτοια υποδομή που να μπορείτε να μείνετε σε ανθρώπινες συνθήκες. Κοιτάξτε, κυρία Τσαγκαράκη, εγώ έχω περάσει τα 70. Έχω περάσει τα 70. Δεν ξέρω, μπορεί και μετά από μια ώρα να έχω πεθάνει. Όχι από απόπειρα πάλι. Αυτό με βοήθησε, σας είπα, τα παιδιά και οι ψυχολόγοι του νοσοκομείου. Η ζωή είναι ένα ασήμαντο πράγμα. Μπορεί κάποια στιγμή, από τη μια στιγμή στην άλλη, να τη χάσεις. Αέρας είμαι. Όμως, όσο είμαι ζωντανός, θα αγωνίζομαι για να σωθεί ό,τι σώνεται στη χρυσή. Οπότε, αφού υπάρχει και λόγος αγώνα από την πλευρά σας, καλό θα είναι και εσείς να είσαστε πιο προστατευμένος, γιατί μια τόσο δύσκολη διαβίωση, ξέρετε ότι είναι και επικίνδυνο για τον άνθρωπο αυτή τη στιγμή, Λιαπάκη. Εγώ του ζήτησα, συγκεκριμένα από τον κύριο Πετράκη, προσωπικά, γιατί όταν πηγαίνανε για να επιβιβαστούν στο σκάφος που του μετέφερε του χρυσή, του λέω, σε παρακαλώ, επειδή, και μπορεί να σας αποβεβαιώσει και ο κύριος Χατζόπουλος, επειδή έχω θέμα με την υγεία και προσπαθεί ο καρδιολόγος να μου ρυθμίσει το πρόβλημα, δώστε μου μερικές μέρες παράταση
και θα πάω να μαζέψω τα πράγματα για να το χαλάσω. Όχι, 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 όχι. Γιατί, γιατί μου πρότειναν. Αυτοί θα το αρνηθούν βέβαια, μου πρότειναν να συμμετέχω στην κατεβάθμιση. Να, δεν συγγνώμη σας χάσαμε, να. Να συμμετέχω στην κατεβάθμιση. Να συμμετέχετε στην κατεβάθμιση. Να. Ως ημερομίσθιο σε πάση περιπτώσει. Να. Και να κάψω σιγά σιγά όταν έχει βοριά, να καίω σιγά σιγά τα μπάζα εμπασχετές, τα πλαστικά, τα αφρολέξ, τα αλουμίνια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι όγκος υπάρχει. Εγώ δεν δέχτηκα. Και ίσως τους χαλάω και τη μαγιά, τους χαλάω, τους ξυπνίζω το γλυκό και ήταν η πρεμούρα τους αυτή να φύγω έξω. Και αν έφυγα έξω, ξέρω που θα τα δώσω στοιχεία, ξέρω ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρεθώ σε δύσκολη θέση, γιατί ούτε την οικονομική ούτε την νομική κάλυψη έχω, αλλά θα το παλέψω. Αντέχω. Μάλιστα. Αντέχω. Ό,τι καλύτερο αυτά, ευχόμαστε. Αυτά, κυρία Τσαγκαράκη, εύχομαι όλα να πάνε καλά και στο φινάλε να το δούμε το νησί όπως του πρέπει. Και να το απολαμβάνει και η Γερά Πετρίτας με τα προνόμια που τους χαρίζει αυτό το νησί. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλημέρα και ευχαριστούμε πολύ. Και ευχαριστώ. Ό,τι καλύτερο εύχομαι. Ευχαριστώ. Για την ψυχική σας υγεία και την ευχαριστώ. Σωματική σας υγεία. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.